Τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι. Και τελευταία ευκαιρία για τον Απόλλωνα να πετύχει κάτι. Η μπάλα στην περιοχή, ο Μπούση το γκολ. 2-1 μειώνει ο Απόλλων Καλαμαριάς. Με το αριστερό σουτ του Μπούση στο 90 λεπτό. Ωραία ενέργεια και δυνατό αριστερό σουτ στην αριστερή γωνία του Σιντιμπέ. Ο χρόνος αρχίζει να ενδιαφέρει πλέον τους παίκτες της Καλαμαριάς. Εδώ ξανά βλέπετε, πέρασε η μπάλα. Το αριστερό δυνατό σου, την μπάλα στα δίχτυα του Σιντιμπέ. Δεν νομίζουμε πως υπάρχει περίπτωση offside. Στην ίδια ευθεία ήταν ο παίκτης της Καλαμαριάς. Σε αυτό το corner που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μπούση το γυριστό σουτ, καταπληκτικό γκολ, απίστευτο. Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ, βάζει υποψηφιότητα για να είναι το καλύτερο γκολ του πρωταθλήματος. Είμαστε πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την πρόβλεψη. Απίστευτο γκολ από τον Αλβανό. 1-1 η Καλαμαριά. Δείτε ξανά. Ο Τόργελες, Μπούση σε αυτό το γυριστό σουτ. Μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα, η Καλαμαριά ισοφαρίζει στο 83ο λεπτό. Και ακόμη μια φορά, όσες και να το δούμε, δεν θα το χορτάσουμε αυτό το πανέμορφο γκολ από τον Μπούση. Μιλάς για το ότι μπορεί να τον δούμε στο μάτς με το Κυπέλλου. Στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 20 Δεκεμβρίου, είναι αγώνας Κυπέλλου. Ο Έκη Γκονζάλης προπονείται εντατικά, έχει τελειώσει την αποθεραπεία του. Να δούμε όμως για τους φιλοξενούμενους την προσπάθεια και το σούτ στα χέρια του Εμπέντε από τον Wellington και το γκολ 0-1 στο τρίτο λεπτό. Να που σκοράρει η Καλαμαριά και ανοίγει το σκορ εδώ με τον Μπούση. 0-1, σοκ στο Ολυμπιακό στάδιο στο τρίτο λεπτό και χαμόγελα. Μετά την αρχική επέμβαση του Εμπέντε πίστεψαν όλοι ότι σταματάει εκεί η φάση, όμως ανοίγει το σκόρ η ομάδα του Κατσαβάκη. Κοιτάξτε το σουτ αρχικά, μετά το λάθος του Εμπέντε στο σουτ του Wellington γίνεται το 0-1 στο Ολυμπιακό στάδιο. Σοβαρό λάθος του Καμερουνέζου, έρχεται ο Μπούση και πετυχαίνει τον γκολ. Το γυριστό σουτ και γκολ 1-0 από τον Μπούση. 1-0 ο Απόλλωνας. Ο Αλμπάν Μπούση στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ευνηδιάζει τους φιλοξενούμενους με αυτή την πολύ ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή. Από την εκτέλεση του πλαγίου, ο Μπούση 1-0 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εδώ ο Αλμπάν Μπούση. Δείτε πάλι, η εκτέλεση από τον Καραλιόπουλο στο ύψος του πέναλτι. Το γυριστό σουτ εκεί, πολύ ωραίο γκολ από τον Αλμπάν Μπούση, 1-0 πριν το 15 λεπτό. Άλλη μια φορά τον γκολ. Και οι πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Απόλλωνα και στον Καραλιόπουλο που εκτέλεσε το πλάι. Στο Απόλλωνα στο τείχος. Wellington αφήνει για τον Μπούση το σούτ του τελευταίου. Καλό 1-1 ισοφάριση από τον Μπούση στο 18 λεπτό. Πανέμορφο γκολ από τον Αλμπάν Μπούση. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μίροσλαβ Κένινγκ. Η μπάλα στην αριστερή του γωνία. Κοιτάξτε εδώ, η πάσα από τον Wellington. Τρομερό σούτ από τον Μπούση. 1-1. Η Καλαμαριά φέρνει το μάτς στα ίσα. Όπως την είδα από το replay, φάνηκε δύσκολη φάση. Ο Μπούση τώρα που φεύγει από κανονική θέση απέναντι στο Φερνάνδες, ευκαιρία για το 2-0 και το πραγματοποιεί. Στο 58 η Καλαμαριά προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ με το γκολ από τον Μπούση. Και βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίκτες του Μάκη Κατσαβάκη. Εδώ ο τεχνικός της Καλαμαριάς με τους συνεργάτες του πανηγυρίζουν και αυτοί για το δεύτερο γκολ της ομάδας τους. Ξαναβλέπετε πάσα για τον Μπούση, ο οποίος προχωράει και πλασάρει έξω από την περιοχή του Φερνάντες, ο οποίος είχε βγει από την εστία του για να κάνει το 2-0.
από μία ακόμη οπτική γωνία. Το γκολ του Μπούση με το οποίο η Καλαμαριά προηγείται 2-0. Ο Παντόπουλος περώνει για τον Μπούση. Φεύγει από κανονική θέση. Πάντα Μπούση. Τώρα κάνει το σούτι, μπάλα κοντράρι στο δοκάρι, στην κενή εστία. Ο Ορφανός θα πετύχει το 3-0 και δεν το πανηγυρίζει ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. 3-0 για την Καλαμαριά με σκόρερ τον Δημήτρη Ορφανό. Δίνει και διαστάσεις θριάμβου στην επιτυχία της η Καλαμαριά. Εδώ ο Δημήτρης Ορφανός που πέτυχε το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους. Και ξαναβλέπετε ο Μπούση στην αντεπίθεση για την Καλαμαριά. Προχωράει, μπαίνει στην περιοχή. Βαλακοντράρι στο Μαλεζά, στο σούτ που κάνει, στο δοκάρι και στο rebound έρχεται ο Ορφανός για να κάνει το 3-0. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Απόλλωνα, ο οποίος αναγκαστικά τώρα το λάθος από την άμυνα της Καλαμαριάς, της ΑΕΚ, με συγχωρείτε, η Καλαμαριά ισοφαρίζει αμέσως με τον Μπούση. Έκτο γκολ για τον Αλβανό. Ένα πεδαριώδες λάθος από την άμυνα της ΑΕΚ πρόσφερε στο πιάτο την ισοφάριση για τον Απόλλωνα που δεν μπορούσε να πει όχι στο δώρο. Οι πανηγυρισμοί τώρα είναι για τους γηπεδούχους. Ξανά το τελείωμα της προηγούμενης φάσης. Το έργο του Μπούση ήταν εύκολο όταν βρέθηκε απέναντι στο Σορεντίνο. Εδώ όμως είναι το πεδαριώδες λάθος. Ο Σορεντίνο δεν υπολόγισε καλά. Ο Παπασταθόπουλος έκανε το λάθος και η συνέχεια έφερε το 1-1 για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα, ο οποίος θέλει να απειλήσει και πάλι. Εδώ ο Γαλανόπουλος εκτελεί τώρα το κόρνερ. Προσπάθεια για την κεφαλιά από τον Περόνε. Σε καλή θέση ο Μπούση. Μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι σκόρερ είναι ο Σιλάπ. 1-0 η Καλαμαριά. Στο 86 παγώνει το Καφτατζόγλιο. Και σκόρερ είναι ο Μπούση. Ποιος πανηγυρίζει, θα το επιβεβαιώσουμε βεβαίως στο replay. Βλέπετε τους έξαλλους πανηγυρισμούς των επεκτών της Καλαμαριάς. 4 λεπτά πριν από το τέλος προηγούνται 1-0 του Ηράκλη. Για να ξαναδούμε. Εκτελεί το κόρνερ ο Γαλανόπουλος. Στο δεύτερο δοκάρι ο Περόνε γυρίζει την μπάλα. Εδώ είναι ο Μπούση που κάνει το σουτ. Δεν τη βρίσκει ο Σιλά. Σωστά, σκόρερ ο Μπούση λοιπόν. Στο 86 η Καλαμαριά 1-0 τον Ηράκλη. Και τα πράγματα γίνονται τώρα ακόμη πιο δύσκολα για τους κιανόλευκους. Φάουλ κάνει ο Γαλανόπουλος στο Δρούγα. Φύγει για τον Φαβάλι. Η παλιά για τον Μπούση. Μπούση θα κάνει το σούτ, την μπάλα γκολ. 1-0 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τη συμπλήρωση 40 λεπτών παιχνιδιού. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Μπούση, ο οποίος σκοράρει για την ομάδα του το 8ο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Βλέπετε και πάλι εδώ την προσπάθεια των παικτών του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Μπούση μπαίνει στην μεγάλη περιοχή, γυρίζει με το δεξί, στο δεξί γάμα της εστίας του Πόζα. Πολύ όμορφο γκολ μετά την παλιά του Φαβάλι. Δεν μπορεί ο Μλάντιν να κάνει κάτι για...